παρουσία υπουργών, βουλευτών, επιχειρηματιών αλλά και ασφαλιστών πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο δείπνο του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Στόχος και φέτος η ανάδειξη με πρωτοβουλίες και δράσεις του οδικού χάρτη που θα φέρει πιο κοντά στη γερμανική αγορά ελληνικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα θα στρέψει το ενδιαφέρον Γερμανών επενδυτών για την ελληνική αγορά. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην πρώτη μεγάλη εκδήλωση του φορέα μας στη νέα χρονιά στην Αθήνα και εύχομαι να έχουμε όλοι μια γεμάτη χρονιά με υγεία, δημιουργικότητα, μια χρονιά με θετικές εξελίξεις και καλά αποτελέσματα για όλους. Είναι μια χρονιά που εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε για να ξεφύγουμε οριστικά από την εποχή της κρίσης, να αφήσουμε πίσω μας την εποχή της μιζέριας και να προχωρήσουμε επιτέλους στη νέα Ελλάδα που όλοι ονειρευόμαστε. Η χώρα αντιμετωπίζει πλέον το μέλλον με αισιοδοξία και προβλέπει σε θετικότερο επιχειρηματικό κλίμα. Αφήνει πίσω τη σχεδόν 10 χρόνια βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής αβεβαιότητας. Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποκαθίστανται. Το επενδυτικό περιβάλλον βελτιώνεται και αυτό αποτυπώνεται στην πορεία των ελληνικών χρεογράφων στις αγορές, όπως και στο γεγονός ότι για το 2020 η κυβέρνηση αναμένει ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά πολύ υψηλότερους του 2% με ένταση των επενδύσεων, τόνωση της ζήτησης αλλά και μείωση της ανεργίας. Όπως κάθε χρόνο η ασφαλιστική αγορά έδωσε δυνατό παρόν στηρίζοντας και φέτος την εκδήλωση του επιμελητηρίου. Στηρίζουμε όπως κάθε χρόνο και φέτος το επιμελητήριο και όλες τις εκδηλώσεις του επιμελητηρίου. Θεωρούμε ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος προσδίδει όχι μόνο στην εταιρεία τη δική μας αξία αλλά γενικότερα και στην ασφαλιστική αγορά. Είναι αρκετές εταιρείες γερμανικές οι οποίες λειτουργούν εδώ στο χώρο μας. Είναι σημαντική ενέργεια γιατί ενημερωνόμαστε και για πολύ σημαντικά πράγματα και εξελίξεις που συμβαίνουν στο χώρο και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το θεσμό με την ίδια δυναμική και τον ίδιο τρόπο. Η ΆΡΑΓ είναι από τα πιο παλιά μέλη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Είναι τιμή και χαρά μας που είμαστε μέλη του. Απράγματι αυτή η εκδήλωση γίνεται κάθε χρόνο σαν να υποδέχεσαι την καινούρια χρονιά. Και θέλουμε να υποδεχόμαστε την καινούρια χρονιά με μια αισιοδοξία, με μια άλλη ματιά στα πράγματα. Το επιμελητήριο τα προσφέρει αυτά, προσφέρει γνώση, προσφέρει καλές σχέσεις, προσφέρει υποστήριξη και γι' αυτό είμαστε εδώ κάθε χρόνο και τιμούμε αυτή την εκδήλωση. Χρόνια τώρα στηρίζουμε αυτή την εκδήλωση όπως και άλλες εκδηλώσεις του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε και να αναδείξουμε το έργο και την αξία και την συνεισφορά γερμανικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είμαστε μία από αυτές. Άλλωστε, μέσα στα χρόνια της κρίσης, αρκετές γερμανικές εταιρείες αύξησαν τις επενδύσεις τους και επένδυσαν πιστεύοντας στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική αγορά. Είναι χαρά μας και εμείς να συμμετέχουμε και να στηρίζουμε πάντα τέτοιες ενέργειες. Η νέα χρονιά είναι μια χρονιά όπου αναμένουμε τα πράγματα να κυλήσουν καλύτερα, να αναπτυχθούμε γρηγορότερα, να προχωρήσουν πράγματα με μεγαλύτερη ταχύτητα και μέσα από αυτό να μπορέσουμε όλοι να αναπτυχθούμε και να έχουμε μεγαλύτερη ευημέρεια. Θα συνεχίσουμε στο ρυθμό της προηγούμενης χρονιάς, εστιάζοντας πάνω σε θέματα που άπτονται της οικονομίας, των διμερών σχέσεων, των εξαγωγών, αλλά και της προσέλκυσης επενδύσεων από τη Γερμανία. Είναι ο κλασικός τομέας πάνω στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Ένας άλλος τομέας που μας είναι πάρα πολύ σημαντικός είναι η εξειδίκευση και η ενασχόληση νέων ανθρώπων αφού εκπαιδευτούν σωστά και αυτό σημαίνει ότι θέλουμε πρότυπα τα οποία να δημιουργούν μια ανταγωνιστική οικονομία πάνω στην οποία θα μπορέσουν τα νέα άτομα με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα προσκομίσουν από ένα εκπαιδευτικό σύστημα να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Αυτό θα είναι το πλαίσιο της επόμενης χρονιάς. Σήμερα γιορτάζουμε τη νέα χρονιά. Έχουμε προσκεκλημένο τον κύριο Δόκτωρα Καλ, ο οποίος θα προσπαθήσει να αναπτύξει στους προσκεκλημένους μας τη σύνδεση που έχει η οικονομία με την ασφάλεια, με την ασφάλεια των πληροφοριών, και νομίζω είναι μια πτυχή που δεν τη βλέπουμε συνέχεια, δεν τη συζητάμε τόσο συχνά, αλλά αναμφίβολα η ασφάλεια επιδρά πάνω στην οικονομία. Βλέπουμε ότι έχετε και δύο ασφαλιστικές εταιρείες που στηρίζουν σταθερά εδώ το επιμελητήριο. Πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεισφορά και για τις εργασίες?
Χωρίς τη συνεισφορά των δύο μελών, αυτών των συγκεκριμένων που αναφέρατε, αλλά και όλων των μελών, και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι κάθε χρονιά αυξάνεται ο αριθμός των μελών μας. Χωρίς λοιπόν την ουσιαστική συνδρομή και συνεισφορά αυτών των μελών, ο επιμελητηριακός θεσμός, το διμερές επιμελητήριο, δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Άρα θερμά ευχαριστώ σε αυτές τις δύο ασφαλιστικές εταιρείες που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας στηρίζουν έμπρακτα, ουσιαστικά, στον αγώνα που κάνουμε να φέρουμε Ελλάδα και Γερμανία ακόμα πιο κοντά.